της ήττας το ανάγνωσμα και η αποτυχία του πολιτικού συστήματος να επικοινωνήσει με την κοινωνία των πολιτών ήταν στο επίκεντρο της πρώτης αξιολόγησης του εκλογικού αποτελέσματος στην Εζεκία Παπαϊωάννου. Νωρίς το πρωί, όπως και κάθε μέρα, συνήλθε η γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ υπό τον Γενικό του Γραμματέα Στέφανο Στεφάνου, όπου και έγινε μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων των διπλών εκλογών, όπου τα εξαιρετικά αποτελέσματα των επιλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση επισκίασαν η απώλεια της δεύτερης έδρας στην Ευρωβουλή και τα μειωμένα ποσοστά στην Κάλπη. Στις ευρωπαϊκές εκλογές είχαμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα γιατί δεν πετύχαμε τους δύο βασικούς μας στόχους. Δεν κρατήσαμε τις δύο έδρες της αριστεράς στην Ευρωβουλή και δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε, να καταγραφεί ανάκαμψη των ποσοστών του ΑΚΕΛ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι αρνητικό και ως τέτοιο θα το διαχειριστούμε, ως τέτοιο θα το αναλύσουμε και θα το επεξεργαστούμε. Ο κύριος Κουκουμάς κλήθηκε να σχολιάσει την αποτυχία του πολιτικού συστήματος να επικοινωνήσει με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και το φαινόμενο Φιδίας Παναγιώτου που κατατρόπωσε το κομματικό σκηνικό. Εμείς δεν θα πούμε ποτέ ότι είναι καλό να μην έχεις θέσεις ή ότι είναι καλό να σας πω ότι διεκδικώ την ψήφο σας, αλλά θα σας πω αύριο. Μετά τις εκλογές θα σας πω τι θα την κάνω την ψήφο σας. Εμείς πιστεύουμε ότι έχει σημασία και η απάντηση στα προβλήματα δεν είναι η λιγότερη πολιτική, δεν είναι η αποπολιτικοποίηση, αλλά περισσότερη πολιτική, διαφορετική, πιο ουσιαστική και σίγουρα να φτάνει στην κοινωνία. Στον αντίποδα, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, η εικόνα στις τοπικές εκλογές είναι διαφορετική αφού κερδίθηκαν σημαντικές μάχες. 3 στις 5 προεδρίας επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, 14 δημαρχίες και αρκετές αντιδημαρχίες.